Καταρχήν καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε όλοι. Το τουρνουά Άγγελος Τσιπούρας είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να θυμόμαστε τον Άγγελο. Ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας K17 που ήταν πρωταθλητές Ελλάδος. Ελπίζω και εύχομαι το τουρνουά αυτό να γίνει θεσμός στον Άρη μας. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Βόσδου, θα μας πει περισσότερα και μετά λεπτομέρειες θα μας πει και ο Πάνος ο Αλεξιάδης. Καλημέρα και από μένα. Είναι το ελάχιστο, όπως είπε ο Πρόεδρος, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για ένα παιδί που χάθηκε άδικα. Το δουλεύουμε εδώ και 2 μήνες αυτό το τουρνουά. Υπήρχε στην αρχή η σκέψη να κάνουμε κάτι πιο μεγάλο, δηλαδή υπήρχε σκέψη να κάνουμε κάτι σαν μια βαλκανική συγκέντρωση. Είχαμε έρθει σε επαφές με κάποιες ομάδες από Σερβία, από Βουλγαρία, από Τουρκία. Βέβαια, όταν τα βάλαμε κάτω πριν 2 μήνες, είδαμε ότι το κόστος της παραμονής ήταν πάρα πολύ μεγάλο και δεν είχαμε δυνατότητα να συνεχίσουμε να το κάνουμε το τουρνουά. Οπότε πήγαμε σε μια δεύτερη λύση, η οποία ήταν αυτό εδώ που κάνουμε, να παίξουμε με ελληνικές ομάδες, με ηλικίες μικρές, για να παίξουμε μέσα στο Χαριλάου. Είναι ηλικίες 2004-2005 και θα παίζουν ταυτόχρονα και στα δύο, δηλαδή θα χωρίσουν το γήπεδο στα μισά, στο μισό, θα παίζουν ταυτόχρονα και οι δύο ηλικίες, οπότε θα γίνει μια πολύ καλή γιορτή. Βέβαια όλα αυτά θα γίνουν λιτά και σεμνά, όπως αρμόζει τις περιστάσεις. Δόξα τω Θεώ φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε, γιατί ήδη θα υλοποιηθεί αυτή η ιστορία. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, μακάρι να γίνει θεσμός αυτό και να φέρνουμε και άλλες μεγαλύτερες ομάδες και περισσότερες ομάδες. Αυτό δεν θα το αφήσουμε όσο είμαστε στον Άρη, δεν θα το αφήσουμε και θα προχωρήσουμε και στην υλοποίηση μεγαλύτερων γεγονότων πάνω σε αυτό το όνομα του παιδιού. Θεωρώ ότι όλοι βοήθησαν σε αυτό το θέμα, στο να γίνουν αυτά τα παιχνίδια. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ηρακλή, την Ξάνθη που έρχεται από την Ξάνθη και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που χωρίς καμία κουβέντα δέχτηκαν να έρθουν. Το θέμα είναι ότι κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουμε σε όλους καλές γιορτές. Κύριε Μαρινόπουλε, να σας πω λίγο. Υπήρχε σκέψη όλα αυτά τα παιδιά να τα μαζέψουμε, να κάνουμε αυτή την ομάδα που υπήρχε τότε και να παίξουμε με την Dortmund. Κάναμε επαφή με την Dortmund, δεν είναι εφικτό, θα το κατορθώσουμε όμως κάποτε αυτό. Η σκέψη μας ήταν αυτή, η ομάδα αυτή, η K17 τότε του Άγγελου, να μαζευτούμε και να παίξουμε εδώ στο Χαριλάου με την αντίστοιχη, ας πούμε, της Dortmund. Γιατί με την Dortmund, όπως ξέρετε, έχουμε αδελφοποιηθεί. Δεν κατέστη δυνατό, στείλαμε διάφορα mail και τέτοια, δεν μας απαντήσαν οι άνθρωποι, ίσως δεν κατάλαβαν τι γίνεται, αλλά αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα και θέλουμε να το κάνουμε. Είναι πολύ καλή σκέψη σας και ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μαζευτούν. Το θέμα είναι να βρούμε τον αντίπαλό μας, που ας πούμε θα ήταν καλό να ήταν κάτι λίγο το πιο καλό, το πιο μεγάλο. Ακριβώς. Το ξέρω. Και εγώ είχα τύχει να τον δω, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, είχα τύχει να τον δω, αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε κάτι πιο δυνατό, κάτι, φέρνουμε ένα άρωμα πολύ πιο μεγάλο, να μαζέψουμε τα παιδιά αυτά και να παίξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αλεξιάδης θα πει λίγο το πρόγραμμα των αγώνων, 27-28 του μηνός.
Είναι λίγο βέβαια περιορισμένο το πρόγραμμα, αλλά μου είπαν οι προπονητές ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα, θα είναι συνεχόμενα παιχνίδια, ώστε να μην τραβήξει σε μάκρους, δεν θέλουμε να μην κουράζουν τα παιδιά αυτά που θα παίξουν 10 ώρες να καθίσουν μέχρι τις 3-4. Εντάξει. Γεια σας, καλημέρα και από μένα. Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στο τουρνά για τον Άγγελο Τσιπούρα είναι η δική μας ομάδα, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Απόλλων Καλαμαριάς και η Ξάνθη. Οι ηλικίες είναι 2004 και 2005, δηλαδή είναι η κατηγορία junior. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο πλάτος του γηπέδου, θα είναι 60x40 διαστάσεις. Έχουμε κάνει κάλεσμα σε όλους τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές του Άρη και όχι μόνο. Κάνουμε κάλεσμα και στον κόσμο να έρθει, να παρακολουθήσει τα μικρά παιδιά και όλοι μαζί να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου μας ποδοσφαιριστή. Σεμνά και ταπεινά, χωρίς τίποτα παραπάνω. Θέλω να σας πω τώρα το πρόγραμμα. Ξεκινάει το Σάββατο στις 27 Δεκεμβρίου στις 10.30. Οι αγώνες θα είναι παράλληλα, θα παίζει σε δύο γήπεδα, και τα 2004 και τα 2005. Στις 10.30 ξεκινάει με τον αγώνα Άρης Ηρακλής. Στις 12 παίζει Ξάνθη Καλαμαριά. Στις 1 η ώρα παίζει Άρης Καλαμαριά. Και στις 2 η ώρα κλείνει με τον αγώνα Ξάνθη Ηρακλής. Και την επόμενη μέρα, στις 28 του μηνός, παίζει Καλαμαριά Ηρακλής στις 10.30 και στις 12 παρατέταρτο κλείνει το τουρνουά με τον αγώνα Άρης Ξάνθη. Αυτό ήθελα να σας πω και εύχομαι να έρθει όσο περισσότερος κόσμος για να δώσουμε και μεγαλύτερη έγκληση αυτό που κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε από ό,τι φαίνεται η συνέντευξη τύπου του, για το τουρνουά Άγγελος Τσιπούρας. Εκτός αν τοποθετήθηκε. Ναι. Είναι πολύ δυσάρεστο αλλά και ευχάριστο αυτό που γίνεται, γιατί είμαστε εδώ μετά από 3 χρόνια και μπορούμε να τιμήσουμε το φίλο μας. Εμείς πρέπει να, επειδή τον Άγγελο τον ξέραμε καλύτερα από όλους, εγώ προσωπικά ήμουν μαζί του από την πρώτη στιγμή που ήμουν στον Άρη. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 6 χρόνια. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν ξεχωριστό, γιατί από την αρχή ξεχώριζε από το άλλο, γιατί είχε προσωπικότητα. Ήταν έτοιμος να φτιάξει μια πολύ δυνατή προσωπικότητα. Και αυτό φαίνεται από το ότι είχε επιλέξει να κάνει πρωταθλητισμό σε εισαγωγικά. Παράλληλα σε δύο πράγματα, στο ποδόσφαιρο και στο σχολείο του. Ήταν πολύ καλός μαθητής. Ήταν πολύ κοντά στο Θεό επίσης. Και λίγοι ποδοσφαιριστές στις μέρες μας και στην Ελλάδα έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Καλός ποδοσφαιριστής εννοείται. Σταθούμε και σε αυτό. Πρωταθλητής όπως όλοι μας και καλή παρουσία. Έπαιζε και με ένα χρόνο μεγαλύτερα, με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Μόνο ευχάριστες αναμνήσεις μπορούμε να έχουμε. Και στο αποκορύφωμα είχαμε και ένα πρωτάθλημα που μας έχει μείνει αξέχαστο. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά και τη μέρα που με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν είναι μαζί μας ο Άγγελος, και ήταν δύσκολες οι μέρες όλες εκεί, γιατί ήμασταν και πρωτάθλημα, ήταν μεσούς περίοδου. Εντάξει, το ξεπεράσαμε, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πολλοί το σφετερίστηκαν αυτό προσπαθώντας να... Θέλω να πω ότι ας πούμε ο κύριος Βόζου φέτος που δεν ήταν στον Άρη, δεν το ήξερε το παιδί τότε, απλά είπε, όπως είπε, το είχε δει και ανέλαβε προσωπικά να κάνει όλο αυτό. Ενώ άλλοι ας πούμε που τον ξέρανε και ήταν εκεί τότε δεν προσπάθησαν να κάνουν κάτι ανάλογο, και αυτό πρέπει να γίνει στον Άρη, γιατί ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα και σε όλα τα επίπεδα αυτό το δείχνει. Και μακάρι αυτό, όπως είπατε, να γίνει θεσμός. Πρέπει να γίνει θεσμός. Να γίνεται κάθε χρόνο. Καλησπέρα, είμαστε και ήρθαμε εδώ πέρα για ένα δυσάρεστο γεγονός, αλλά μας χαροποιεί ότι θα μιλήσουμε για τον Άγγελο. Ένας ο Άγγελος, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας Άγγελος, ένα παιδί το οποίο ξεχώριζε από την ηρεμία του, τον τρόπο που μιλούσε, που φερόταν όλα, είχε κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Πάντα ήταν, όταν ερχόταν στο γήπεδο,
το πιο χαρούμενο παιδί. Ποτέ δεν θα βλέπεις τον Άγγελο να είναι στεναχωρημένο. Πάντα θα γελούσε, ακόμα κι αν είχε προβλήματα. Είναι πολύ καλό αυτό που γίνεται για να τον τιμήσουμε. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να γίνεται και πιο συχνά. Γιατί είναι ένα παιδί του Άρη, μέσα από τον Άρη, το οποίο αγαπούσε την ομάδα και δεν πρέπει να τον ξεχνάμε ποτέ. Ήταν πάνω απ' όλα ένας Αριανός, ο οποίο το παιδί είχε στο κεφάλι του, φαινόταν ότι είχε στο κεφάλι του πολλά, ενώ ότι αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο, ήθελε να πετύχει σε αυτό. Δεν παρατούσε όμως ποτέ για τα μαθήματά του, ήθελε να τα πετύχει όλα. Θα τα κατάφερε και ήταν ένα παιδί το οποίο δούλευε. Φαινόταν αυτό, το βλέπαμε εμείς και το καταλαβαίναμε. Θέλω να πω ότι ο Άγγελος ποτέ δεν θα φύγει από τις μνήμες μας. Θέλουμε να γίνεται, το ζητάμε, να γίνεται περισσότερο, να αναφέρουμε τον Άγγελο συχνότερα, να κάνουμε τέτοια πράγματα συχνότερα, τέτοια τουρνουά. Και όπως είπαμε και πριν, άμα γινόταν αυτό να γίνει, να μαζευτεί η παλιά K17, θα ήταν για μας ό,τι καλύτερο νομίζω, και όλα τα παιδιά θα ερχόντουσαν εδώ πέρα με τη μία. Δεν θα υπήρχε καμία αντίδραση. Και νομίζω έτσι θα τιμούσαμε περισσότερο τον Άγγελο. Δεν θα πω πολλά λόγια, με κάλεσαν οι συμπαίκτες μου. Ο Άγγελος ήταν ένα ξεχωριστό παιδί, τον αγαπούσαμε όλοι. Ένα παιδί το οποίο δεν θα δημιουργούσε ποτέ πρόβλημα στα ποδητήρια αλλά και έξω στην κοινωνία. Ήταν άρχης μαθητής, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ήταν πρωταγωνιστής όταν πήραμε την πρόκριση στο τελικό και πήραμε το πρωτάθλημα K17. Δυστυχώς ο Θεός τον πήρε μαζί του, πήρε έναν άγγελο όπως είπαν και οι συμπαίκτες μου. Ένα παιδί που θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας και στις μνήμες μας, θα τον αγαπάμε για πάντα. Είναι δυσάρεστο ότι δεν είναι δίπλα μας αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι σίγουρος ότι μας ακούει από εκεί ψηλά. Τίποτα άλλο, τον ευχαριστούμε για όσα ζήσαμε μαζί του. Μας πρόσφερε την ειλικρίνειά του, μας έμαθε να είμαστε ειλικρινείς προς τον κόσμο και τον αγαπάμε πολύ γι' αυτό.